Δεύτερο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι, συζητάμε με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο, για αυτή την πολύ σημαντική συνεργασία της TUI Group με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με την πρόθεση να δημιουργηθεί εδώ ένα εργαστήρι παγκόσμιου βιώσιμου τουρισμού και είναι το περίφημο Roads Go Lab. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Περιφερειάρχη, να συνεχίσουμε αυτή την παρουσίαση. Θα ήθελα γρήγορα να δούμε κάποιες κάρτες, κύριε Περιφερειάρχα, από την παρουσίαση η οποία έγινε, προκειμένου να πάμε σε ένα σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με τις δράσεις και την κατεύθυνση. Λοιπόν, γρήγορα, εδώ είναι η ταυτότητα της συνεργασίας. Δεύτερη κάρτα, παρακαλώ, που έχουμε κάποια σημαντικά στοιχεία που δείχνουν δηλαδή την οντότητα αυτού του ομίλου που είναι η TUI. Βλέπετε, 15 κρουαζιερόπλια, 400 ξενοδοχεία, 140 αεροπλάνα, 1000 πρακτορία και δεν χρειάζεται, 21 εκατομμύρια πελάτες. Για να καταλάβετε δηλαδή γιατί συζητάμε. Πέρα από την άλλη δυνατότητα, πάμε να δούμε ένα δεύτερο. Είναι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την TUI στην Ελλάδα και εδώ είναι εντυπωσιακά όλα αυτά τα στοιχεία. Θα το παρουσιάσουμε και σε κάποια άλλη εκπομπή. 4.500 ξενοδοχεία μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, για να καταλάβετε δηλαδή και την δυναμική της εταιρείας. Πάμε τώρα συνεργασία TUI με την Ελλάδα κατά την διαδικασία της πανδημίας, με σημαντικά στοιχεία δηλαδή. Πάμε στην επόμενη που έχει να κάνει με αυτό το ίδρυμα το οποίο ανέφερε ο κύριος Περιφερειάρχης, TUI Care Foundation, και πάμε εδώ σε κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία δείχνουν μια κατεύθυνση. Από εδώ και μπροστά, κύριε Περιφερειάρχα, σας ακούμε. Έτσι, συνοπτικά βλέποντας και τις κάρτες καταλαβαίνω και ξέρετε και το χρόνος είναι συμπυκνωμένος στα τηλεοπτικά. Ναι, σας έλεγα ότι μετά τον ανθρώπινο παράγοντα περνάμε στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Εκεί όπου θα πρέπει μέσα σε αυτά τα επόμενα χρόνια να αναδείξουμε επιχειρηματικές ευκαιρίες και πώς η πράσινη οικονομία, η κυκλική οικονομία και η στροφή στην αειφορία δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αυτό θα ξεκινήσουμε να το αναδείξουμε. Επαναλαμβάνω, σε συνεργασία με όλους τους παραγωγικούς φορείς που εκπροσωπούν την ιδιωτική οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Κυρίως το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, αλλά και όλους τους συλλόγους που είναι μέλη του Επιμελητήριου Δωδεκανήσου και έχουν μια άμεση ή έμεση σχέση με το project αυτό. Στο φυσικό περιβάλλον τώρα έχουμε από αναδάσωση βιοποικιλότητα, έχουμε διάβρωση ακτών, προστασία των ακτών. Για μας είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο αυτό, διότι έχουμε σημαντικά προβλήματα σε εντοπισμένα, σε συγκεκριμένα σημεία με διάβρωση των ακτών και οι ακτές για μας είναι αναπόσπαστο κεφάλαιο για τον τουρισμό μας. Βεβαίως ότι έχει να κάνει με διαχείριση απορριμμάτων, βεβαίως ότι έχει να κάνει με ποιότητα νερού. Εδώ επιτρέψτε μου μια ακόμα παρένθεση. Άλλος ένας λόγος για τον οποίο ήρθε εδώ αυτός ο κολοσσός, ο παγκόσμιος κολοσσός του τουρισμού. Άλλος ένας λόγος λοιπόν είναι ότι εδώ βρήκε ένα σχέδιο ήδη ανεπτυγμένο. Ήδη ανεπτυγμένο τι θα πει? Θα πει ότι σε ζητήματα όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, όπως είναι τα βιοαπόβλητα, όπως είναι η ποιότητα του νερού, έχουμε ήδη προηγηθεί και έχουμε βγάλει έργα πάρα πολύ μεγάλα. Έχει ήδη δημοπρατηθεί το πολύ μεγάλο έργο στη Ρόδο που αφορά ακόμα και την επεξεργασία της ήλιος, που βγαίνει από τον βιολογικό, από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού, γιατί αυτό σήμερα η διαχείριση του γίνεται με έναν τρόπο που δεν μας τιμά περιβαλλοντικά. Έχουμε ήδη δημοπρατήσει και σε λίγο ξεκινάμε το νότιο υδραγωγείο, από το οποίο όλη η Νότια Ρόδος θα πάρει. Αυτή είναι μια σημαντική κάρτα εδώ, με συγχωρείτε, γιατί δείχνει ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι να πετύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή διάχυση του παραγόμενου από τον τουρισμό εισοδήματος σε όλη την κοινωνία. Και αυτό θέλω να απαντήσω σε κάποιες φωνές μίζερες που κυκλοφορούν δυστυχώς, επαναλαμβάνω, επαγγελματικά στον τόπο μας. Γιατί δείχνει ακριβώς ότι θέλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή της κοινωνίας, θέλουμε το μεγαλύτερο αριθμό κοινωνικών εταίρων, θέλουμε να γίνει κτήμα του καθενός από εμάς, ότι όλοι μαζί θα βελτιωθούμε, όλοι μαζί θα αλλάξουμε κάποιες συνήθειές μας,
όλοι μαζί θα γίνουμε καλύτεροι και σαν επαγγελματίες αλλά και σαν πολίτες σε ό,τι αφορά τη δική μας συμπεριφορά προς το περιβάλλον συνολικά, και έτσι θα φέρουμε όλοι μαζί το αποτέλεσμα. Και βεβαίως το όποιο αποτέλεσμα πάλι όλοι μαζί θα το μοιραστούμε. Αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση, αλλά δεν πάβει να είναι ο ευγενέστερος στόχος όλων. Και στην αμέσως επόμενη κάρτα θα δείτε αυτό που σας έλεγα. Εδώ χωρίζονται σε τομείς. Θα δείτε πάνω δεξιά όπου έχουμε ζητήματα ενέργειας, απορριμμάτων και νερού. Έχουμε κάτω αριστερά την αναδάσωση, την προστασία των ακτών. Κάτω δεξιά έχουμε τις καριέρες στον τουρισμό και πώς η καριέρα στον τουρισμό μπορεί μέσα από την κυκλική οικονομία, μπορεί μέσα από την αειφορία, μπορεί μέσα από την πράσινη οικονομία να ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας. Και κάτω δεξιά η τελευταία αναφορά θα δείτε είναι σε κουλτούρα, σε παράδοση, σε πολιτισμό. Τι θα πει λοιπόν ολιστικό σχέδιο? Ολιστικό σχέδιο θα πει ότι δεν κάνεις όλα αυτά αγνοώντας την ταυτότητά σου, την προσωπικότητά σου, την ιστορία σου, τον τόπο σου με τα ήθη και τα έθιμά του. Όλα αυτά που συνιστούν την ταυτότητα, τα στοιχεία της ταυτότητας και της προσωπικότητάς σου. Ο πολιτισμός μας και η παράδοσή μας πρέπει να φτάσουν στο να γίνουν κομμάτι της εμπειρίας του επισκέπτη μας. Και μέσα στον πολιτισμό μας είναι όλα. Είναι η ήχη, είναι αρχιτεκτονική, είναι μαγειρική, είναι όλα μέσα. Μέσα στην παράδοσή μας. Και είναι αυτό το οποίο έχει κερδίσει, κύριε Χατζιωάννου, έχει κερδίσει τους επισκέπτες μας. Και η κουζίνα μας έχει κερδίσει και τα έθιμα μας έχουν κερδίσει τους επισκέπτες μας τις δεκαετίες που προηγήθηκαν. Και δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε αυτά. Η βιομηχανοποίηση έρχεται ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η ζωή στον κόσμο που σήμερα βρισκόμαστε, είναι αναποφευκτό, δεν εξαρτάται από εμάς και δεν είναι μια απόφαση σε μια κοινότητα, σε ένα χωριό, σε ένα νησί, σε μια περιφέρεια, σε ένα νομό, εάν θα είναι μέρος της παγκοσμιοποίησης ή σε μέρος της παγκοσμιοποίησης. Σήμερα θες δε θες. Υπάρχει βέβαια και η επιλογή να κλείσεις τα σύνορά σου. Ναι. Οπότε να απομονωθείς και να πεις εγώ θα ζήσω όπως ζούσα και τον προηγούμενο αιώνα. Στην περίπτωση δεν θα μπορείς να ζήσεις και να επιλέξεις να μείνεις μόνος σου, κύριε Περιφερειάρχε, δεν μπορείς πλέον να ζήσεις. Ναι, μα να σας πω κάτι. Στη δική μας περίπτωση, η δική μας περίπτωση είναι αξιοσημείωτη. Και ξέρετε γιατί είναι αξιοσημείωτη? Αυτή η κάρτα, κύριε Χατζιωάννου, με κάνει πολύ περήφανο, γιατί είναι το σήμα της Ελλάδας, της πατρίδας μας, είναι μαζί με το σήμα της περιφέρειάς μας. Και αυτό είναι ένα εθνικό project, είναι ένας στόχος της χώρας συνολικά, στον οποίο ερχόμαστε εμείς να τον υπηρετήσουμε αυτό το στόχο και αυτό το project ως σημεοφόροι. Σημεοφόροι της πατρίδας μας και σημεοφόροι του τουρισμού. Γιατί το αύριο του τουρισμού μας αφορά και δεν είμαι αυτό που ξεκίνησα να σας πω πριν. Πολύ περισσότερο σε εμάς, 97,1 θα το λέω συνέχεια, του εισοδήματος του ΑΕΠ, του τοπικού ΑΕΠ σε εμάς, έρχεται με άμεσο ή έμεσο τρόπο από τον τουρισμό. Είναι αύριο οι εξελίξεις που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Σε 2-3 χρόνια θα λένε οι ταξιδιωτικοί οργανισμοί σε έναν ιδιοκτήτη ενός καταλήματος, ξενοδοχείου ή δωματίων, τι σήμα περιβαλλοντικό έχετε για να στείλουμε εκεί τους πελάτες μας, και αν απαντήσει κανένα θα του κλείνουν το τηλέφωνο. Γιατί αυτό? Γιατί οι πελάτες οι ίδιοι, οι πολίτες οι ίδιοι της Ευρώπης, κυρίως κεντρικής βόρειας Ευρώπης, περιοχές από τις οποίες αντλούμε το μεγαλύτερο αριθμό των επισκεπτών μας, οι ίδιοι ψάχνουν και ρωτάνε, αγωνιούν, βάζουν μέσα στη ζωή τους αυτά τα ζητήματα και ρωτούν εκεί που θα πάμε ποιο είναι το επίπεδο της μόλυνσης. Άρα θα μετράμε πια από εδώ και πέρα επίπεδο μόλυνσης στον αέρα, στη γη, στο νερό μας. Θα το μετράμε, θα το παρουσιάζουμε δημόσια. Εμείς, ξέρετε, στο φράγμα του Γαδουρά παρουσιάζουμε δημόσια στο διαδίκτυο, στο υδραγωγείο μας, τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων. Τα βγάζουμε στο διαδίκτυο. Όλα αυτά τα είδαν και τα αξιολόγησαν. Δεν ήρθανε σε εμάς γιατί εδώ έχουν 3 ξενοδοχεία ή γιατί εμείς έχουμε τέτοιες σχέσεις
διαπροσωπικές. Φαντάζομαι όχι, γιατί έχουν 4.500 ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Ακριβώς. Μόνο στην Ελλάδα. Άρα δεν ήρθαν γι' αυτό. Ήρθαν εδώ, ο παγκόσμιος κολοσσός αυτός ήρθε εδώ, γιατί εδώ βρήκε σχέδιο, εδώ βρήκε διοίκηση, εδώ βρήκε συνεργασίες, εδώ βρήκε οριμότητα, βρήκε αποτελέσματα, βρήκε να έχει ήδη ξεκινήσει αυτός ο μεγάλος αγώνας και έτσι μπαίνουμε μαζί σε αυτή τη μάχη. Να πω το εξής, γιατί και γι' αυτό ερωτήθηκα. Θα βάλει χρήματα η TUI σε αυτό το project? Η απάντηση είναι ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση, δηλαδή το operational κομμάτι αυτού του project, τα έξοδα είναι μισά-μισά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι και η δέσμευση της TUI, αυτού του μεγάλου οργανισμού, ο οποίος οργανισμός, γιατί αγωνιά, το πούμε κύριε Χατζιωάννου, αγωνιά για το μέλλον του τουρισμού. Ένας οργανισμός που ζει μόνο από τον τουρισμό. Έρχεται σε έναν αγωνιά προορισμό... για την υπόσταση και του ιδίου του οργανισμού, που πλέον δεν είναι ένας οργανισμός, είναι μια χώρα, έτσι. Σωστό. Λοιπόν, έρχεται σε έναν προορισμό που επίσης ζει μόνο από τον τουρισμό, μόνο από τον τουρισμό, αυτό είναι 97,1, και μαζί ερχόμαστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να πούμε. Έχουμε όλη την ευθύνη για το πώς θα είναι αύριο ο κόσμος μας. Και τι κόσμο θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Είναι πολύ εγωιστικό, είναι πολύ ανεύθυνο να πούμε ότι εμείς αντλούμε από τους πόρους που βρήκαμε, βελτιώνουμε το δικό μας βιωτικό επίπεδο και αδιαφορούμε για το τι θα κάνουν οι επόμενες γενιές. Όχι, θα παραδώσουμε κάτι βιώσιμο στις επόμενες γενιές, θα το κάνουμε αυτό με μεγάλη ωριμότητα και υπευθυνότητα και θα προστατεύσουμε αυτό που λέγεται τουρισμός σαν κλάδο της οικονομίας, σαν κομμάτι της ζωής μας, και θα το προστατεύσουμε ενσωματώνοντας σε αυτό όλες τις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής. Θέλουμε ο τουρισμός να μην επιβαρύνει περιβάλλον, ούτε φυσικό, ούτε πολιτιστικά, ούτε οικονομικά. Θέλουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό βιωσιμότητας να το πετύχουμε στον τουρισμό. Και κύριε Περιφερειάρχα, ορίστε. Ναι. Δώστε μου τη δυνατότητα να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα υπόθηκαν στην τηλεδιάσκεψη του κύριου Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, για να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Έχει σημασία αυτό που επιχειρεί να κάνει ο Πρωθυπουργός, και το ίδιο λέγαμε με συναδέλφους όταν διαβάσαμε το πρώτο δελτίο τύπου που ήρθε από το Μαξίμου. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ με τον ίδιο τρόπο. Θα ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη στα αγγλικά και συνοπτικά από πάνω θα κάνω μια μετάφραση. My second observation is that what we're trying to do in Rhodes is challenging because we're talking about a big island. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι η δεύτερη παρατήρηση αυτή την επισήμαση είναι ότι έχει ενδιαφέρον αυτό που θα γίνει στη Ρόδο, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο νησί, δεν είναι αντίστοιχο αυτό το οποίο υπόθηκε, όπως ήταν το παράδειγμα της Αστυπάλειας της Κάλκης. Λέω. I want to express my full confidence. Θέλω να εκφράσω το αμέριστο ενδιαφέρον μου. With Yorgos and with Antonis, you have the best possible partners. Έχετε τους καλύτερους δυνατούς συνεργάτες, δηλαδή, τον Γιώργο Γατζημάρκο και τον Αντώνη, πρώτο υλικό. The regions will have significantly more funds available. Λέει εδώ πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός, ότι οι περιφέρειες θα έχουν περισσότερα χρήματα στην επόμενη προγραμματική περίοδο. But there is always a breakdown between important public investments that need to take place and of course then the private initiatives from the private sectors but also the involvement of the local community. So, λοιπόν, εδώ πέρα για την αλληλεπίδραση που υπάρχουν με τα κονδύλια για την κεντρική κυβέρνηση αλλά και την τοπική κοινωνία, τοπικές κοινωνίες. Is important and we intend to create a, you know, a separate fund for all the Εδώ λέει λοιπόν ότι σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ένα ταμείο για όλα τα νησιά του Αιγαίου μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. In projects that will all have a particular focus on sustainability. Έτσι ώστε οι Δήμοι να επικεντρωθούν σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα βιωσιμότητας. Regional and local authority of the highest quality, but also a combination of very innovative. Εδώ λοιπόν μιλάει για την περίπτωση της Ρόδου, ότι υπάρχει σιγουριά
για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και ο συνδυασμός με ιδιωτικούς φορείς, επιχειρηματίες δηλαδή, που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία. Εδώ λοιπόν είναι πρωθυπουργός ότι το λέω και στους φίλους μου στην Κρήτη, κοιτάξτε τι κάνουν στη Ρόδο. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό ο εχώριος ανταγωνισμός, έτσι ώστε ο ένας να μαθαίνει από τον άλλο. Πάμε να δούμε τον Περιφερειάκη και να τον ρωτήσω. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να ισορροπήσει. Διότι ξέρετε τώρα, έρχεται η Ρόδος, το Νότιο Αιγαίο παρουσιάζει ένα project με τον πρώτο, τον Κολοσσό, και υπάρχουν και άλλες περιοχές. Ρώτησα και τον Τάσιο, τον κύριο Τάσιο, όταν τον είχα εδώ, τι γίνεται, λέει, ζηλεύουμε. Και μιλάμε για κολοσσούς. Παράλληλα με το Νότιο Αιγαίο στην τουριστική βιομηχανία. Και Κρήτη και Χαλκιδική. Κύριε Χατζηγιάννου, χαμογελώ, γιατί εγώ μεγάλωσα ακούγοντας κοίτα τι κάνουν οι Κρητικοί, κοίτα τι κάνουν οι Κερκυραίοι, κοίτα τι κάνουν οι Ισπανοί, κοίτα τι κάνουν, κοίτα τι κάνουν. Βαρέθηκα να ακούω το κοίτα τι κάνουν. Και χαίρομαι που με αξίωσε ο Θεός να ζήσω την εποχή που σε αυτά τα μέρη που όταν ήμουν μικρός άκουγα κοίτα τι κάνουν αυτοί. Άκουγα για αυτούς να λέγεται τώρα εκεί, κοίτα τι κάνουν στο Νότιο Αιγαίο, κοίτα τι κάνουν οι Ροδίτες, κοίτα τι κάνουν οι νησιώτες του Αιγαίου. Και λένε, κοίτα τι κάνουν οι Ροδίτες. Και λένε επίσης ότι ο Γιώργος είναι πονηρός. Είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό και να σας πω ότι αυτό δεν μπορεί να το κλέψει όχι από εμένα. Δεν μπορεί να το κλέψει από τα νησιά μας, δεν μπορεί να το κλέψει από την κοινωνία μας. Κανένας ανίκανος. Κανένας δόλιος από όλους αυτούς που σήμερα πολεμούν τον τόπο και δυστυχώς είναι οι πρώτοι που δυσφημούν την πατρίδα μας προσπαθώντας είτε να κάνουν εσωτερική, ας την πούμε, αντιπολίτευση. Είναι αστεία. Είναι αστείοι και οι ίδιοι. Γίνονται αστείοι με αυτά που κάνουν. Έχουν γίνει ένα κομμάτι εδώ του τοπικού πολιτικού προσωπικού. Έχει γίνει ο μεγαλύτερος, η μεγαλύτερη πηγή αρνητικών ειδήσεων για τον τόπο μας, οι μεγαλύτεροι κήρυκες της δυστυχίας. Και ουσιαστικά υπονομεύουν τον τόπο. Ο κόσμος καταλαβαίνει ποιοι εργάζονται με σοβαρότητα, ποιοι έχουν σχέδιο και ποιοι έχουν μία πρόταση να καταθέσουν. Και όχι μόνο κραυγές μέσα από στημένα κόλπα για να επανέλθουν κάποιες συμμορίες στην εξουσία. Κλείνουμε με το μέλλον και την προοπτική. Το μέλλον και η προοπτική είναι ότι η πενταετία που έχουμε μπροστά μας είναι μια πενταετία η οποία, επαναλαμβάνω, τα φώτα της παγκόσμιας κοινότητας θα είναι πάνω στη Ρόδο και σε αυτό το project. Το μέλλον του τουρισμού θα είναι διαφορετικό, ο τουρισμός στο μέλλον θα είναι διαφορετικός από αυτόν που είναι σήμερα. Εμείς και όλοι καταλαβαίνουμε ότι ή θα προσαρμοστούμε ή θα εξαφανιστούμε. Κύριε Περιφερειάρχα, νομίζω θα μείνουμε σε αυτά γιατί τρέχει ο χρόνος. Ή θα, όπως το είπατε, ή θα εξαφανιστούμε. Οπότε νομίζω ότι εμείς οφείλουμε να πάμε μπροστά. Εμείς δεν θα προσαρμοστούμε απλώς, κύριε Χατζηγιάννου. Εμείς θα δώσουμε τα φώτα μας και σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Εμείς θα ηγηθούμε αυτής της μεγάλης προσπάθειας και θα είμαστε στη θέση του οδηγού. Δεν θα είμαστε πια ούτε καταϊδρωμένοι, ούτε τελευταίοι, ούτε επιβάτες στις τελευταίες σειρές των καθισμάτων. Θα ηγηθούμε αυτής της προσπάθειας. Μάστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Περιφερειάρχα. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μας πιέζει πολύ ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε. Αύριο θα επανέλθουμε στην συνήθη ροή της επικαιρότητας. Αν και υπάρχουν θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Το λέω αυτό διότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Έχουμε δηλαδή αρκετά αρνητικά. Καλό βράδυ σε όλους.